Να έρθει ο Βαγγέλης Ουδουράκης να πάμε και να σας δείξουμε. Καλημέρα και τη Γεωργία τη Σαδανά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Γεωργία Σαδανά, έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και θα μας πεις σε λίγο τι έκαναν χθες οι 87 του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα γίνει σήμερα. Ή θέλει μάντι για το τι δεν θα γίνει σήμερα. Πολύ μάντι, τελικά. Δεν θέλει μάντι. Δεν θέλει, δεν έχεις πληροφορίες, θα μας τις πεις σε λίγο. Λοιπόν, πάμε πρώτα, ΔΕΘ, Βαγγέλη. Λοιπόν, όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε πάρει μια γεύση, έχουμε τις κάρτες σχετικά ανάλογα με τις κατηγορίες. Να δει ο κόσμος, να δουν οι εργαζόμενοι, να δουν οι μισθωτοί, να δουν οι συνταξιούχοι, να δουν τα ζευγάρια. Τι αναμένεται να έρθει και τους αφορά. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε με νέους και νέα ζευγάρια. Όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ουσιαστικά μετράμε τα κουκιά τώρα, έτσι, αν μας βγαίνουν. Υπάρχει πια λίστα μέτρων. Σε κάποια από αυτά θα βγουν από τη λίστα, ίσως και τελευταία στιγμή. Άρα, άλλα μπορεί να μπουν. Θα δούμε λοιπόν νέοι και νέα ζευγάρια. Σπίτι μου 2, νέος κύκλος με φθηνά και άτοκα δάνεια. Φθηνά που ξεκινούν από το 1,5% και άτοκα για τις οικογένειες. Πάνω από 3 παιδιά, σε ηλικίες μέχρι και 50 ετών, προκειμένου να αγοράσουν σπίτι. Είναι ο νέος κύκλος του σπίτι μου. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Φουσκώνει σχετική η επιδότηση από τα 4.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ. Αφορά κενά ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν προκειμένου να μπουν στην αγορά και να νοικιαστούν σε νέα ζευγάρια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την κοινωνική αντιπαροχή, άλλο ένα πρόγραμμα, στο οποίο θα χτιστούν κάποια σπίτια και θα δοθούν μετά σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με ενίκεια που δεν θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ. Αυτό αργεί βέβαια. Είναι αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με κάποια κτίρια που έχει που θέλει να τα ανακατασκευάσει. Ακριβώς. Και μετά στους πλέον ευάλωτους να τα διαθέτει όπως ήταν παλιά, πώς λεγόταν, η κοινωνική κατοικία. Μπράβο, μέσω του ΑΕΔ. Αυτό θέλει ακριβώς χρόνο. Ακόμη ακριβώς δεν έχει ξεκινήσει καν. Έχουν ξεκινήσει κάποιους διαγωνισμούς. Αυτό, έτσι, μέχρι εκεί. Έχουμε μέχρι ακόμα εκεί δρόμο, αλλά είναι ένα σχέδιο και που θα ακολουθεί. Επίσης, πολίτεκνοι εξομοιώνονται με τους τρίτεκνους. Τα όποια προνόμια, φορολογικά ή άλλα, θα γίνουν ίδια και για τους τρίτεκνους. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι, φίλες και φίλοι, για νέα ζευγάρια. Είναι οι πληροφορίες. Προφανέστατα αύριο θα έχουμε ακριβώς αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες για τους εργαζόμενους τώρα. Δείτε τι γίνεται στο μισθό σας. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Περιμένουμε γύρω στο 4,5% μέσα στο 2025. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θέλει να πάει το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ. Να δούμε αν θα της βγει. Και τον κατώτατο μισθό, θυμίζω, μέχρι το 2027 θέλει να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ. Για να δούμε. Και από εκεί και πέρα, οι κατώτατες αποδοχές, και από εκεί και πέρα, με αυτόν τον τρόπο, να διαμορφωθεί ουσιαστικά και ο μέσος όρος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα γύρω στα 1.500 ευρώ. Επίσης, θα έχουμε ψαλίδι των ασφαλιστικών εισφορών από μισό έως και 1%. Πάμε για 1%, να πούμε εδώ, και αυτό θα είναι μια έμεση αύξηση του μισθού, γιατί μειώνονται οι κρατήσεις. Πριν ήταν το όφελος μόνο στον εργοδότη. Τώρα πάει και στον εργαζόμενο και κάτι. Στον εργαζόμενο. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι μαζεύεται στο τέλος. Έτσι. Φασούλη το φασούλη, μου λέει. Έτσι, γεμίζει το σακούλι. Λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες τώρα. Δείτε δύο αλλαγές που σας αφορούν. Εδώ πάμε για κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Αυτό θα θεωρηθεί μεγάλο γεγονός. Γιατί μιλάμε για ένα ουσιαστικά μνημονιακό χαράτσι. Να δούμε για ποιος θα καταργηθεί. Πάντως η στόχευση είναι κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Από εκεί και πέρα θα έχουμε κούρεμα των τεκμηρίων που έχουν επιβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες για τη φορολόγησή τους σε χωριά. Δηλαδή μέχρι τώρα ισχύει μια μείωση 50% για περιοχές μέχρι και 500 κατοίκους. Αυτό ενδεχομένως να διευρυνθεί. Να πάμε και σε 2.000 κατοίκους, ίσως και κάτι παραπάνω. Θα δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Χωριά μεγαλύτερο πληθυσμό, περισσότερο κόσμο. Ακριβώς. Νοσηλευτές ανακοινώθηκε ήδη και έρχεται και άλλα προφανώς. Ίσως ακούσουμε και άλλα από τον κύριο Μητσοτάκη ακριβώς σήμερα σε σχέση με αυτό. Εδώ θα έχει να κάνει με αυτούς ουσιαστικά τους γιατρούς που θα επιλέξουν να πάνε σε κάποιες ακριτικές περιοχές. Θα πάρουν ένα μπόνους που μπορεί να μην φτάνει. Μην το λες το ακριτικές, γιατί θα δεις το ρεπορτάζ που θα έχουμε αύριο ότι οι ακριτικές δεν είναι και τόσο ακριτικές. Είναι μέχρι τη διπλανή Μύκονο, μέχρι τη διπλανή Πάρο, μέχρι τη διπλανή Νάξο, μέχρι τη διπλανή Σαντορίνη. Αυτές είναι οι ακριτικές. Σωστό. Σωστό. Και ο Εύρος εκεί μέσα και όλα αυτά τα νησιά είναι αυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έως 7.200 ευρώ θα είναι και το μπόνους. Εδώ είναι ένα μέτρο το οποίο είχε ακουστεί. Θα δούμε αν θα υιοθετηθεί. Αυξήσεις αποδοχών μέχρι και 5% στους δημοσίους υπαλλήλους. Οριζόντια σε όλους. Ναι, δαπανηρό όμως. Και δεν ξέρουμε αν τελικά αν θα περιλαμβάνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή, στο πακέτο παροχών του Πρωθυπουργού. Μου εξήγες λίγο αυτό.
τι σημαίνει μπόνους παραγωγικότητας έως δύο μισθοί. Ποιος θα είναι αυτός που θα κρίνει τι σημαίνει παραγωγικός δημόσιος υπάλληλος. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι, θα είναι πλέον οι διοικητικοί, ας το πούμε έτσι, υπάλληλοι, οι άμεσοι προϊστάμενοι, οι οποίοι θα κρίνουν τους πολιτικά υφιστάμενούς τους, προκειμένου εάν αυτοί πετυχαίνουν κάποιους στόχους. Ήδη εφαρμόζεται αυτό το μέτρο σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Εάν πετυχαίνουν κάποιους στόχους, αν παράγουν, ας το πούμε έτσι, δουλειά, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, παίρνουν μέχρι δύο μισθούς μπόνους. Τώρα θα διευρυνθούν οι κατηγορίες των υπαλλήλων που θα μπουν σε αυτή τη καλό διαδικασία. Είναι ένα κίνητρο, όπως πολλές φορές μπορεί να γίνει και στον ιδιωτικό τομέα, κάποιος να κάνει αυτό που είναι να κάνει και να έχει κάποιο όφελος, κάποιο κίνητρο. Έτσι. Φίλοι συνταξιούχοι, συνταξιούχοι τώρα, δείτε. Αυξήσεις από 2,5%, ίσως πάμε στις πιο χαλαρές, μέχρι και 3% πάντως είναι το εύρος. Εκεί θα τις πάρουν όλοι τις αυξήσεις, όλοι οι συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά. Η διαφορά εδώ είναι ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά δεν θα τις δουν στην τσέπη. Και επειδή δεν θα τις δουν στην τσέπη, θα πάρουν ένα έκτακτο επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 100 και φτάνει μέχρι και τα 200 ευρώ. Ανάλογα με το τι σύνταξη παίρνει ο καθένας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσό το παίρνουν αυτοί που έχουν συντάξει κάτω από 700 ευρώ. Χρήσω μαχαπιού λέγεται αυτό. Ορίστε. Χρήσω μαχαπιού λέγεται έτσι, αυτό. Έτσι, ακριβώς, όπως το λες. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, μέσα στην επόμενη τετραετία, η προσωπική διαφορά να σβήσει για όλους. Μέσα από τις αυξήσεις που έρχονται. Σωστό. Έτσι. Και να βλέπουν πια ό,τι αυξήσεις δίνονται στην τσέπη όλοι. Εδώ να πούμε βέβαια για τα επιδόματα, ειδικά πριν πάμε στο ψαλίδι της εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά όσους έχουν συντάξει πάνω από 1.400 ευρώ. Ναι. Και θα έχουμε εκεί ένα ψαλίδι το οποίο το ζητούσαν οι συνταξιούχοι εδώ και καιρό. Βεβαίως να πούμε ότι θα έχουμε αυξήσεις και σε μια σειρά από άλλα επιδόματα που αφορούν την οικογένεια, το επίδομα τέκνων Α21, το επίδομα ενοικίου. Όλα αυτά περιμένουμε να αυξηθούν. Δεν αφορούν βεβαίως τους συνταξιούχους, αφορούν τις οικογένειες, αλλά και αυτά περιμένουμε να αυξηθούν. Βαγγέλη μου, έχουμε κι άλλο. Έχουμε και για τους αγρότες κάτι να πούμε. Να το ότι πούμε, εκεί βεβαίως θα πάμε σε μια ρύθμιση των κόκκινων δανείων τους. Τους ταλαιπωρούν πολύ αυτή η περίπτωση και θα έχουμε μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου καυσίμων στο πετρέλαιο. Πάγει ο αίτημά τους. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα το εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.